Όλοι της Θεσσαλονίκης είχαν προηγηθεί 2-0. Στη συνέχεια του αγώνα αποβλήθηκε ένας παίκτης του Ηρακλείου, Ταβλαρίδης, ο αμυντικός, βγήκε τραυματίας. Ο τερματοφύλακας Αργυρίου και μετά τον αγώνα ο προπονητής του Ηρακλείου, Άγγελος Αναστασιάδης, μίλησε για ψυχολογική βία. Και δεν προτιμήθηκε ο Μάρκος, αλλά ο Κωνσταντίνου είναι σε καλή θέση. Κάνει την κίνηση ο Κωνσταντίνου, το σούτ 1-0. Ανοίγει το σκορ ο Ηρακλής με τον Μιχάλη Κωνσταντίνου μόλις στο τρίτο λεπτό. Δώσει σκορ με το Σέμπου, επανηγυρίζουν. Ξαναβλέπω τη φάση. Κενό στην άμυνα της ΑΕΚ. Έκανε την κίνηση ο Καλιτζάκης. Στην αστραπέα όμως γύρισε. Γκρέταρσον. Για τον Τσίριτς. Νικολαίδης με τον Σέρβο. Η μπάλα πέρασε για τον Μπιέκοβιτς. Γύρισε ο Σέρβος στο σούτ. Η απόκριση. Το μπλοκ μάλλον από τον τραυματοφύλακα τον Νίκο Αργυρίου. Του Ηρακλή εδώ Μπιέκοβιτς. Ο σκόρερ Κωνσταντίνου αφήνει για τον Χάγκαν. Πέρασε ο Σέμπο. Σε καλή θέση. Από κανονική θέση. Κοντά στο 2-0. Ο Ηρακλής προηγείται στο 13ο λεπτό. Τώρα ξαναδούμε τη φάση. Από κανονική θέση φεύγει ο Σέμπουε, καλύπτεται από τον Δέλα. Άργησε να τραβηχτεί. Στατική σε αυτή τη φάση η άμυνα της ΑΕΚ. Φάουλ με τον Κοπιτσί για την Ένωση. Εκτελεί απευθείας σε απόκριση του Αργυρίου ή δοκάρι. Να κλείνει δηλαδή ο Κοπιτσίς για να βοηθά περισσότερο το κεντρικό δίδυμο. Αυτό είναι ένα θέμα και το άλλο είναι αν ο Δέλας και ο Καλτζάκης έχουν πρόβλημα. Μάλιστα. Με τους θετικούς του Ηρακλή που είναι και ταλαντούχοι, πάρα πολύ τεχνίτες. Και πολύ γρήγορη στις ενέργειές τους. Φάουλ για την ΑΕΚ. Με τρεις παίκτες στο τείχος για τον Ηρακλή. Από μακριά ο Δέλας απευθείας είναι καλό το σούτ, αλλά άστοχο. Σαβεύσκη, Κοπιτσής και Δέλας. Το γνώριμο τρίο. Ο Κοπιτσής εκτελεί, είναι καλό η απόκρουση για ακόμη μια φορά. Εκπληκτική από τον Αργυρίου κόρνερ. Αναζητώντας διαδρόμους. Ελεύθερος παίκτης ο Μαλαδένης, πέρασε ωραία για τον Μπιέκοβιτς. Γίνεται Αργυρίου. Η προβολή από τον Μπιέκοβιτς σε κενή εστία 2-1 μειώνει η ΑΕΚ. Το σκορ στο 38ο λεπτό, ενώ ο Αργυρίου έχει τραυματιστεί. Ξαναβλέπουμε τη φάση με τον Σαβεύσκη να βγάζει στον Μαλαδένη. Αυτός πέρασε την μπάλα για τον Μπιέκοβιτς. Εδώ θεώρησε ο κύριος Αναστασιάδης ότι έγινε προβολή, αλλά βρήκε την μπάλα ο Μπιέκοβιτς. Ο Αργυρίου απομάκρυνε. Στη συνέχεια έρθει ο Τσίριτς. Εδώ ο Βιλμπέρης περιμένει το OK, αν και κατά πόσο είναι σε θέση να συνεχίσει ο Αργυρίου. Όχι, οι άνθρωποι του Ηρακλή ζητούν αλλαγή. Εδώ ζητούν αλλαγή. Έχει πρόβλημα ο Αργυρίου. Ο Δελμπέρης προθερμένει. Πάει και ο Ακματσίδης. Βέβαια, γιατί πηγαίνει προς τον διαιτητή. Διακόπτει το παιχνίδι ο ρέφερι. Οι άνθρωποι του Ηρακλή όφυλαν να ήθελαν στον κ. Παπίλιας να φωνάξει ανθρώπους με φορείο στον αγωνιστικό χώρο να μεταφερθεί εκτός αγωνιστικού χώρου να γίνει αλλαγή εφόσον ζητούσαν αλλαγή οι άνθρωποι του Ηρακλή. Αλλά επειδή είναι τερματοφύλακας, θεώρησε ο κ. Παπίλιας ότι πρέπει να του προσταθούν οι πρώτες βοήθειες εντός αγωνιστικού χώρου. Αλλά τώρα είδαμε ότι πέρασε εκτός και θα γίνει αλλαγή. Γιώργος, ακούμε. Υπάρχει ένα σοβαρότατο θέμα και πρέπει να το πούμε γιατί και νωρίτερα κάτι τέτοιο έγινε αντιληπτό, αλλά πλέον το θέτει ο Παπίλιας, ο διαιτητής, στον παρατηρητή. Μάλιστα. Υπάρχει ένας πετροπόλεμος ή κάτι τέτοιο, πέφτουν κομμάτια πετρών, κομμάτια πέτρες. Γι' αυτό και είδαμε την κίνησή του να θέλει να διακόψει το παιχνίδι. Το τονίζει τώρα ο διαιτητής της συνάντησης στον παρατηρητή, ο οποίος διώχνει και τον Δημητριάδη από κοντά του. Και νομίζω πρέπει να προστατευτούμε και εμείς εδώ που είμαστε. Ναι, έχουν οξυνθεί τα πνεύματα. Ουσιαστικά υπάρχει, ναι, το σοβαρότατο θέμα ότι πέφτουν πέτρες. Και μπουκάλια, ναι. Όχι εδώ που είμαστε, κοντά στην εστία του Βιλμπέρη πλέον. Τσίριτς τώρα. Περνά ο Ντράγκαν Τσίριτς. Έχει τον χρόνο να βγάλει τη σέντρα. Ο Βιλμπέρης ασθενός απομακρύνει. Πέναλτι δίνει ο Παπίλιας στην προσπάθεια του Μπιέκοβιτς να ελευθερωθεί. Η μπάλα χτύπησε στο χέρι μάλλον του Ταβλαρίδη. Για να ξαναδούμε τη φάση. Ο Μπιέκοβιτς προσπαθεί. Καλύπτει το χέρι του με το σώμα του Ταβλαρίδης και δέχεται κίτρινη κάρτα ο Ταβλαρίδης. Και έχει δεχθεί άλλη μία, είναι κόκκινη. Στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων ο Τσίριτς απέναντι από τον Βιλμπέρη 2-2. Ο Στολτίδης εκτελεί απευθείας, είναι καλό, εκπληκτική απόκριση του Αθματσίδη κόρνερ. Φάουλ λοιπόν για τον Ηρακλή με τον Στολτίδη. Τείχος από τους παίκτες της ΑΕΚ, τρεις το τείχος. Εκτελεί ο Βελής μόλις δίπλα από το δοκάρι, ίσως βρήκε και το δοκάρι η μπάλα. Γκρέταρσον. Από μακριά προτιμά το σουτ, η ασθενής απόκριση του Βιλμπέρη, Κωνσταντινίδης, η ευκαιρία για την ΑΕΚ. Εδώ Νικολαίδης θα βγάλει τη σέντρα, η κεφαλιά, η απόκριση από τον Βιλμπέρη. Λύπησε του Μπάκοβιτς, θέλει να περάσει και τρίτο παίκτη ΑΕΚ. Αλλαγή, εδώ η ευκαιρία, το σουτ, πέναλτι για την ΑΕΚ.
Για να ξαναδούμε τη φάση. Εδώ Μπιέκοβιτς στο κοντρόλ. Προσπάθεια να πιάσει το σουτ. Η προβολή από πίσω. Για δεύτερη φορά στο σημερινό παιχνίδι ο Τσίριτς απέναντι από τον Διλμπέρι. 3-2 η ΑΕΚ. Με το τρίτο τέρμα του Τσίριτς στο παιχνίδι. Χάρη, αν μη τι άλλο θέλει μεγάλη ψυχή το 0-2 να το κάνεις 3-2. Εντάξει, θέλει μεγάλη ψυχή, είχαμε πολλές ευκαιρίες. Δεχτήκαμε μια ψυχολογία, παρόλα αυτά αποδείξαμε ότι είμαστε σε καλό δρόμο, έχουμε καλό ρυθμό, τους παίξαμε μονότερμα, μια επικίνδυνη ομάδα και δίκαια κερδίσαμε. Το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι θα θέλαμε αυτά τα παιδιά τουλάχιστον μια προστασία από την ψυχολογική βία που υπήρχε στο γήπεδο. Αλήθεια τα αεκόμα με τα μορσάματα ζάπαν τη ρεζούτα σε όσο τα ζαπαράει. Εκείνο που θέλω να πω ότι ΑΕΚ αυτή τη στιγμή το μόνο που είναι ευχάριστο είναι το τελικό αποτέλεσμα. Όλα τα υπόλοιπα πρέπει να τα ξεχάσουμε γρήγορα.